Άκουσα πολύ προσεκτικά την προηγούμενη απάντησή σας για τη στάση των αγορών και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες μετά το τέλος των προγραμματών και την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο. Πράγματι, προφανώς, οι ρυθμίσεις για το χρέος διασφαλίζουν το ελληνικό δημόσιο και ενδεχομένως και για περισσότερα από 2,5 χρόνια, μπορεί και για 3 έως 5. Όχι, και μια δεκαετία. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον ιδιωτικό τομέα, που ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε κλειδονίζεται, έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και για λόγους εσωτερικής αβεβαιότητας, αλλά και για λόγους εξωτερικών κλειδονισμών, να αντιμετωπίζει προβλήματα στην αναχρηματοδότησή του, και πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν θα ήταν σκόπιμο η κυβέρνηση να επιδιώξει να διασφαλίσει τον ιδιωτικό τομέα μέσω της γραμμής πιστοληπτικής στήριξης, την οποία ήταν πολύ σαφές πριν ότι θεωρείται σωστή απόφαση για την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να προσφύγει σε αυτή, αλλά αποκλείεται να χρειαστεί να προσφύγεται στο μέλλον ακριβώς για να διασφαλιστεί το σύνολο δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα μου επιτρέπετε να διαφωνήσω μαζί σας ότι μια πιθανή προσφυγή σε επιστολιπτική γραμμή θα διασφάλιζε τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σας πω, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είπατε ότι παραδεχτήκατε ότι έχουμε 2,5 χρόνια μπροστά μας που με το μαξιλάρι αυτό έχουμε την πολυτέλεια να επιλέξουμε εμείς πότε θα βγούμε στις αγορές. Έτσι είναι. Και άρα γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε την επιστολιπτική γραμμή. Μιλήσατε για κάποια χρόνια, δεν είναι κάποια χρόνια. Έχουμε ένα καθαρό διάδρομο μέχρι το 2032. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της ρύθμισης του χρέους. Με τη δεκαετή επέκταση της ορίμανσης των ομολόγων του δεύτερου δανείου και την ταυτόχρονη, την ισόχρονη περίοδο χάριτος. Έτσι λοιπόν, τα δάνεια εκείνα που λήγανε ότι το 22 πάνε στο 32. Άρα μέχρι το 32 έχουμε έναν καθαρό διάδρομο αποπληρωμών, χαμηλές αποπληρωμές δηλαδή για το χρέος μας, και από το 32 και μετά, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, έχουμε αυτό το ceiling, αυτό το πλαφόν του 15% των ακαθάριστων χρηματοδοτικών δαπανών, που επίσης είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε σήμερα ότι το χρέος μας καθίσταται βιώσιμο. Αυτό το αναγνωρίζουν οι αγορές, το αναγνωρίζουν οι οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι αναβαθμίζουν συνεχώς την ελληνική οικονομία, και το βλέπουμε και με τις επενδύσεις και τους επενδυτές που σπέβδουν πλέον στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε βεβαίως μεγαλύτερη επιτάχυνση, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες επενδύσεις, αλλά είχαμε ήδη ρεκόρ δεκαετία το 2017 και αναμένουμε αυτό να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το 2018 και τα επόμενα χρόνια. Επίσης, μιας και αναφερθήκατε στον ιδιωτικό τομέα, να σας πω ότι τα ληξιπρόθεσμα προς ιδιώτες μειώνονται. Τον περασμένο Ιούνιο του 2018 έχουν μειωθεί στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον Ιούνιο του 2016 ήταν 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο να εκπληρωθούν όλα το επόμενο διάστημα, να φτάσουμε στο μηδέν σε ληξιπρόθεσμα του ελληνικού δημοσίου προς ιδιώτες. Ενώ επίσης και ένα κρίσιμος παράγοντας κατά την άποψή μου που αφορά τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, για πρώτη φορά μετά το 2013 για 3 συνεχόμενους μήνες, Απρίλη, Μάη και Ιούνι, έχουμε και μειώσεις των ληξιπροθέσμων των ιδιωτών προς το δημόσιο, και έχουμε και μια πολύ σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων, τα οποία έχουν πάει περίπου στα 66 δισεκατομμύρια ευρώ από 80 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία ήταν το 2014. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα. Τα κόκκινα δάνεια βεβαίως στις τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν να μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς. Εκεί βεβαίως πρέπει να δούμε το πώς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους ευάλωτους, αλλά όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως γινόταν μέχρι σήμερα δυστυχώς και με ευθύνη των τραπεζών. Συνεπώς δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν καταλαβαίνω το επιχείρημά σας, γιατί θα ήταν τόσο σημαντικό για τον ιδιωτικό τομέα η χώρα να συνέχισε να είναι σε μνημόνια, διότι περί αυτού πρόκειται η επιστολιπτική γραμμή. Θα ήταν ένα κεκαλυμμένο μνημόνιο. Ένα άλλο επιχείρημα που άκουσα από ορισμένους το προηγούμενο διάστημα,
ότι θα ήταν τόσο σημαντικό το waiver στις τράπεζες και άρα γι' αυτό τον λόγο θα έπρεπε να πάμε στην επιστολιπτική γραμμή, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα επιχείρημα που στερείται σοβαρότητας. Οι τράπεζες περάσανε με επιτυχία τα stress test του προηγούμενου διαστήματος. Όπως σας είπα πιο πριν, μειώνουν τα κόκκινα δάνεια. Πρέπει όμως να δούμε το επόμενο διάστημα όχι το πώς τεχνητά θα διευκολύνουμε τις τράπεζες, αλλά πώς οι τράπεζες θα διευκολύνουν την ελληνική οικονομία. Και το πώς οι τράπεζες με το ρόλο τους, που θα ξαναγίνει πραγματικός ρόλος, θα μπορέσουν να στηρίξουν την ιδιωτική οικονομία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περίοδου. Συνεπώς, δεν θα συμφωνήσω καθόλου με την εκτίμησή σας ότι η επιστολιπτική γραμμή θα ήταν κάτι το οποίο θα έδινε κάποια ωφέλεια στην ιδιωτική οικονομία. Αντιθέτως, θα συνέχιζε, κατά τη γνώμη μου, αυτόν τον φαύλο κύκλο τον οποίο ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από το Sputnik News, η Αθηνά Δημητρακοπούλου και να ετοιμάζεται η Βεγίρ Βασιλική από την Αυτεμπορική. Καλησπέρα. Πού είσαστε? Στα δεξιά σας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι στις προθέσεις σας να πραγματοποιήσετε μια επίσκεψη στη Ρωσία εντός του 2018. Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η ελληνική κυβέρνηση με αυτή την επίσκεψη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχω πρόσκληση να επισκεφτώ την Μόσχα μέσα στο 2018 και να συναντηθώ με τον πρόεδρο Πούτιν. Γνωρίζετε ότι το προηγούμενο διάστημα οι σχέσεις μας πέρασαν μια μικρή περιπέτεια. Δώσαμε τα μηνύματα που έπρεπε να δώσουμε. Πιστεύω ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να τα δώσουμε τα μηνύματα αυτά. Τώρα δουλεύουμε προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονικότητα και να ενισχυθεί η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς. Άλλωστε, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα και συγκρότηση της μεικτής Υπουργικής Επιτροπής. Συνεπώς, σε σχέση με το ερώτημά σας, ναι, έχω πρόσκληση. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα οι διπλωμάτες των δύο χωρών θα εργαστούν προκειμένου να προσδιορίσουν το πότε και πώς θα γίνει αυτή η επίσκεψη. Η κυρία Βεγίρη από την Αυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο κύριος Ραπανάκης από την Αυγή. Κύριε Πρόεδρε, εδώ τρίτη γραμμή στα δεξιά σας. Καλησπέρα. Μιλήσατε χθες στην ομιλία σας για σημαντική αύξηση των επενδύσεων και τώρα προλίγου είπατε για ρεκόρ το 17 και ότι ευελπιστείτε ότι το 18 και το 19 θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Δεν προβληματίζει την κυβέρνηση όμως η μείωση που φαίνεται φέτος τουλάχιστον στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο? Και ένα άλλο σκέλος ερώτησης. Η ανεργία παρουσιάζει μία μικρή αποκλιμάκωση, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Πού αποδίδει η κυβέρνηση αυτή την αποκλιμάκωση? Γιατί τόσο οι θεσμοί όσο και οι αναλυτές την αποδίδουν στις ευέλικτες μορφές αποσχόλησης, οι οποίες, ναι, οκ, okay, βελτιώνουν την απασχόληση για κάποιους δείκτες, αλλά τελικά οδηγούν σε κυκλική ανεργία. Δεν είναι συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Εσείς πού αποδίδετε αυτή την αποκλιμάκωση? Ναι, σε σχέση με το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω ότι το ρεκόρ του 2017 των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη το πρώτο τρίμηνο του 2018, πιστεύουμε ότι θα το επαναλάβουμε το 2018 και ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Βλέπετε ότι διαρκώς κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άλλωστε είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, με μια σειρά από επιχειρήσεις και επενδυτές που επιδεικνύουν πια ενδιαφέρον, σημαντικό ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για επενδύσεις, πρέπει να ξεχωρίσουμε τις ξένες άμεσες επενδύσεις και τις επενδύσεις στο σύνολό τους, που αφορά δηλαδή και εγχώριες επενδύσεις. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δίνουμε μια καθημερινή μάχη, διότι αυτά τα νούμερα δεν είναι εύκολο να πιαστούν, ιδίως όταν το 2017 μιλάμε ήταν σε συνθήκες ακόμα δύσκολες για την οικονομία. Δίνουμε μια καθημερινή μάχη με τη γραφειοκρατία για να ξεκολλήσουν project και επενδυτικά έργα τα οποία είναι όρημα και που δυστυχώς στα γρανάζια της γραφειοκρατίας πολλές φορές κολλάνε. Τώρα, σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας, κοιτάξτε,
δεν πανηγυρίζουμε για το 19%, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί και να μην αναφέρουμε ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή και σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας. Από το 27% στο 19,1%. Θα ακούσατε όμως χθες ότι έβαλα στόχους. Σκληρούς, δύσκολους στόχους. Στόχοι που μπορεί να επιτευχθούν κατά τη γνώμη μου μόνο αν εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα η στρατηγική δική μας, δηλαδή της δίκαιης ανάπτυξης, της στήριξης της κοινωνικής συνοχής, να μην γυρίσουμε πίσω και στην εποχή των ελλειμμάτων, αλλά και στην εποχή των μεγάλων ανισοτήτων. Ο στόχος λοιπόν που έθεσα είναι να μπορέσουμε μέσα στην επόμενη πενταετία να γίνουμε όχι απλά μια κανονική χώρα, αλλά πρότυπο. Πρότυπο σε ό,τι αφορά το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και της εργασίας στη χώρα μας. Δηλαδή να φτάσουμε στο 10% την ανεργία και να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς και σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Πρέπει να παραδεχθείτε ότι έχει γίνει μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά στο Υπουργείο Εργασίας το τελευταίο διάστημα. Ίσως λίγο κάποιοι εργοδότες αυτό να μην ήταν και τόσο ευχάριστο για αυτούς, διότι δέχονται πολύ σοβαρούς ελέγχους για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην εργασιακή κανονικότητα. Και δίνουμε και τη μάχη, βεβαίως, οι θέσεις αυτές εργασίας, πέρα από αξιοπρεπείς μισθούς και σεβασμό των δικαιωμάτων, να είναι και θέσεις πλήρους απασχόλησης και όχι μερικής. Έχουμε αντιστρέψει τη ροπή. Για πρώτη φορά στις νέες θέσεις εργασίας περισσότερες είναι αυτές τις πλήρους από τις μερικής. Πρέπει όμως να εμβαθύνουμε τις προσπάθειές μας στο επόμενο διάστημα και πιστεύω ότι θα έχετε καταλάβει από την αφήγηση που έκανα χθες για το όραμά μας, το σχέδιό μας, το στρατηγικό μας σχέδιο, ότι η εργασία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Είναι ένας από τους δύο κομβικούς πυλώνες. Ο ένας επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο άλλος ενίσχυση και στήριξη της εργασίας.